Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 7 Νοεμβρίου του 2023. Θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή με αυτά που συμβαίνουν στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία συνέβη κάτι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα πρωτοφανές. Οι εισαγγελείς εισέβαλαν στο σπίτι του Πρωθυπουργού, υπουργών, στο Υπουργείο, σε δήμους, τα σάρωσαν όλα και ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε σε παρέτηση. Θα διαβάσουμε το ρεπορτάζ και μετά θα κάνουμε μια σύγκριση με αυτά που συμβαίνουν ή μάλλον που δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα, που θα έπρεπε να συμβαίνουν και δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας παρετήθηκε. Ο Πρωθυπουργός Κώστα ανακοίνωσε την απόφασή του σε τηλεοπτικό διάγγελμα, αφού προηγουμένως είχε συναντηθεί με τον Σόουζα, τον πρόεδρο της Πορτογαλίας. Στο διάγγελμα της παρέτησής του είπε: «Η συνείδησή μου είναι καθαρή, αλλά δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος πρωθυπουργός». Καταλαβαίνετε τώρα, για να λέει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, τον έχουν δεμένο χειροπόδαρα. Νωρίτερα η αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι του Αντώνιο Κώστα, του πρωθυπουργού, και συνέλαβαν τον προσωπάρχη του, Βίτορ Εσκαρία, όπως γνωστοποίησε ο Γενικός Εισαγγελέας Πορτογαλίας. Πορτογάλοι εισαγγελείς κατονόμασαν επισήμως σήμερα τον Υπουργό Υποδομών Ζωάο Γκαλάμπα ως ύποπτο για τη συνεχιζόμενη έρευνα που σχετίζεται με παρατυπίες σε προγράμματα λιθίου και υδρογόνου, αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Οι εισαγγελείς διεξάγουν έρευνα για φερόμενες ως παρανομίες σε συμφωνίες για λίθιο και πράσινο υδρογόνο και αυτοί οι εισαγγελείς που κάνουν τις έρευνες σήμερα μπούκαραν σε κυβερνητικά κτίρια και έκαναν έρευνες και τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για σύλληψη δύο προσώπων που βρίσκονται και κοντά στον Πρωθυπουργό. Η εφημερίδα Πάμπλικο ανέφερε ότι τουλάχιστον 5 άτομα τέθηκαν υποκράτηση, περιλαμβανομένων του Βίτο Εσκαρία, προσωπάρχη του Πρωθυπουργού Αντώνιο Κώστα και του Συμβούλου Επιχειρήσεων Ντιόγκο Λασέρντα Ματσάντο, ο οποίος είναι φίλος του Κώστα. Το Πρωθυπουργικό Γραφείο επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται έρευνες στα γραφεία του Εσκαρία, αλλά αρνήθηκε να κάνει άλλο σχόλιο. Ο Ματσάντο δεν έχει ακόμα σχολιάσει δημόσια την υπόθεση. Η Πορτογαλική Αστυνομία PSP είχε ανακοινώσει ότι οι στελέχη της βρίσκονται επί τόπου και βοηθούν στις έρευνες. Οι εισαγγελείς είχαν επιβεβαιώσει φέτος τον Ιανουάριο ότι διεξάγεται μια έρευνα για τα προγράμματα λιθίου και υδρογόνου, χωρίς όμως να έχουν κατονομάσει τους υπόπτους. Από τον Ιανουάριο έκαναν την έρευνα, δεν διέρευσε, δεν τους πίεσε κανένας κυβερνητικός, υπουργός δικαιοσύνης, διότι θα τα πούμε μετά, κανένας. Αφού διέρευσε από τότε, οι ένοχοι, οι φερόμενοι ως ένοχοι ήξεραν και δεν μπόρεσαν να το σταματήσουν. Αυτή είναι η ιστορία, η ουσία. Λοιπόν, είπαμε ότι σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ερευνητές έκαναν σήμερα επιδρομές σε κυβερνητικά κτίρια, περιλαμβανομένων της επίσημης κατοικίας του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της κατοικίας του Υπουργού Υποδομών Ζωάο Γκαλάμπα. Το γραφείο του Γκαλάμπα, κανένα σχόλιο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε στο Reuters τις έρευνες και έκανε γνωστό ότι έχει ακυρωθεί το σημερινό πρόγραμμα του Υπουργού Ντουάρτε Κορτέιρο. Και αυτό είναι για σουτ. Ο δήμαρχος της πόλης Σίνες, ο Νούνιο Μασκαρένιας, τέθηκε υποκράτηση σύμφωνα με την Πάμπλικο, όπως και δύο επιχειρηματίες. Υπάρχουν επενδυτικά σχέδια για την κατασκευή στις Σίνες εργοστασίων υδρογόνου. Το δίκτυο ΣΥΚ Νοτίσιας μετέδωσε ότι ο Κώστας συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο Μαρσέλο Ρεμπέλο Ντε Σόζα για να του δώσει εξηγήσεις, τι εξηγήσεις τον σουτάρισε. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι γίνεται τώρα. Εδώ προφανώς
κάποια ανταγωνίστρια εταιρεία. Κάτι έγινε εδώ, γιατί συνήθως οι ανταγωνιστές είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν στοιχεία. Έδωσαν στοιχεία στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας δεν, από ό,τι φαίνεται, δεν έκανε πίσω. Σου λέει πρωθυπουργός, πού να τον αγγίξουμε τον πρωθυπουργό. Ερωτώ, ποιος εισαγγελέας στην Ελλάδα έχει αγγίξει ποτέ πρωθυπουργό, αλλά και να τον αγγίξει, έχουν κάνει οι πολιτικοί αυτό το τείχος προστασίας για την ασυλία, που κανένας δεν διώκεται, ειδικά οι υπουργοί, με την επόμενη, λέει, τέτοια βουλευτική περίοδο, παραγράφονται. Νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αλλά και να γίνει κάτι, να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του, που λέμε, τότε υπάρχει ειδικό δικαστήριο από πολιτικούς. Δεν δικάζουν. Ποιος θα μπει, η πολιτική θα μπουκάρουν σε σπίτι. Σας πω δύο παραδείγματα. Το ένα, επειδή λέει για Δήμο. Σε μία χώρα κατασκευάζονται αυτοί οι λαμπτήρες LED που μπαίνουν για φωτισμό των πόλεων. Μου λέει ένας φίλος μου, είναι συγγενής μου, λέει, αυτός που τα κατασκευάζει, και έχει πουλήσει και στην Ελλάδα σε έναν επιχειρηματία. Τα πούλησε 150 ευρώ τη συσκευή, το φως αυτό που μπαίνει στους στήλους. Και έμαθε πόσο πληρώνει ο Δήμος. Άμα δεν κάθεσαι σε καρέκλα, καθίστε. Όσοι οδηγάτε, κάντε άκρη, παρκάρετε. Πόσο πληρώνουμε ο Δήμος, δηλαδή εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. 1000 ευρώ από 150.000. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Και αυτοί που κάνουν έλεγχο στις δαπάνες, δεν μπορούσαν? Ρε παιδιά, τι κατασκευή είναι αυτό το πράγμα? Είναι κατασκευή Ταϊλάνδης, για παράδειγμα. Για να δούμε, η Ταϊλάνδη, στην Ταϊλάνδη πόσο κάνει? Αν κάνει στην Ταϊλάνδη 100 και εδώ το πουλάει 1000 ο Έλληνας επιχειρηματίας που το έκανε εισαγωγή, εδώ κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Ο Δήμος δεν θα μπορούσε να κάνει έρευνα διεθνή αγοράς και να δει ότι η συγκεκριμένη λιχνία LED ότι κάνει 150 ευρώ. Γιατί να πληρώσει 1000, πληρώσει 200 ευρώ. Άντε να βγάλει και 30% νόμιμο κέρδος. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και να σας πω κάτι. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας φέρεται να χρηματοδότησε δήμαρχο μιας άλλης πόλης, μεγάλης κι αυτής, ο οποίος εξελέγει και ο οποίος θα διαχειριστεί το διαγωνισμό πάλι για αυτά, για τα ίδια πράγματα. Σας ερωτώ, έστω και λέω στο φίλο μου, τράβω στον εισαγγελέα και πέστε. Ξέρετε τι μου είπε? Είσαι με τα καλά, σου λέει. Θες να με βρεις, να με βρουν σε κανένα χαντάκι? Θα πάνε να με δώσουν απευθείας, λέει. Το καταλάβατε? Για να μην πω ότι ένα μεγάλο κομμάτι, εντάξει, ξέρω δημάρχους οι οποίοι είναι αστέρια, έτσι, έχω και ξάδερφο και φίλους που είναι αστέρια, αστέρια. Αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι θερμοκήπιο σκανδάλων. Γιατί? Σου λέει, αφού κλέβουν οι μεγάλοι, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, αφού κλέβουν οι μεγάλοι, γιατί να μην κλέψω κι εγώ? Ποιος θα με κάνει έλεγχο? Κρατάω κι εγώ στοιχεία για τους άλλους, αν πάνε να με κάνουν θα τα βγάλω από εδώ και θα τα κάνουμε μία ή άλλη. Επίσης ένα δεύτερο παράδειγμα. Σε οικία πρωθυπουργού εκλάπησαν από οικιακή βοηθό τσάντες με τούβλα. Η οικιακή βοηθός ήταν από χώρα της Ανατολής. Δεν τόλμησαν να κάνουν τίποτα. Γιατί? Διότι ήταν κλεμμένα, ήταν από αυτά τα... Τι θέλω να πω? Η Ελλάδα, για να γίνει κανονικό κράτος, πρέπει εκτός των άλλων να αποκτήσει δικαιοσύνη η οποία δεν θα ελέγχεται από την εκτελεστική εξουσία και
η εκτελεστική εξουσία να μην έχει καμία σχέση με την νομοθετική εξουσία. Δηλαδή, να υπάρχουν μια ευσταθής ισορροπία του συστήματος στην Ελλάδα, τρεις διαφορετικές εξουσίες, η μία να ελέγχει την άλλη, για να υπάρχει και μια ισορροπία. Ιδάλλως, θα βλέπουμε όχι σκάνδαλα, σκανδαλάρες, και δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, σκανδαλάρες, να μην μιλάει κανένας, να τα καταπίνουν όλοι και να πάμε στην επόμενη μέρα. Και 400 δισεκατομμύρια το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας και από 400 εκατομμύρια να χρωστάνε τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα τόσα χρόνια. Γι' αυτό δεν κάναν τίποτα. Κάλυψέ με, να σε καλύψω, να πάμε στον επόμενο κτλ. Τελευταίο. Μερικές φορές ταξιδεύω και βγαίνοντας από την Αθήνα βλέπω εκεί στις Αφίδινες, πώς το λένε στα Κιούρκα, καλά, δεν έχουν πραγματικά το Θεό τους. Τα σπίτια έχουν φτάσει μέχρι πάνω στην κορφή της Πάρνηθας ή στις υπόρειες της Πάρνηθας. Πάνω στην κορφή. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Τα ξέρω τα αυτά. Πήγαινα από το 1981 που βγήκα από τη σχολή, ταξίδευα για 2 χρόνια κάθε μέρα Αθήνα Αυλώνα, από εκεί περνούσα. Δεν υπήρχαν αυτά και δεν υπήρχαν οικόπεδα. Δάσος ήταν, δάσος. Και να υπήρχαν και να ήταν ιδιόκτητο, πώς αποχαρακτηρίστηκε εκείνο το δάσος και έγιναν τα σπίτια πάνω στις κορφές? Μισό λεπτό. Πες ότι βρέθηκε ένας δασάρχης και ένας στην πολεοδομία, πήραν λεφτά και τα νομιμοποίησαν. Κάποια στιγμή άλλαξε η κυβέρνηση. Η επόμενη κυβέρνηση. Γιατί δεν πήρε τους φακέλους αυτούς και να πήρε, παιδιά, έλατε εδώ εσείς. Ποιος είναι ο δασάρχης, ποιος ήταν στην πολεοδομία. Να τους καθίσουν στο σκαμνί. Γιατί? Διότι οι επόμενοι έκαναν ακριβώς τα ίδια. Σου λέει, εδώ υπάρχει ψωμί, έτσι δεν γίνεται όμως η Ελλάδα. Κοιτάξτε τι έγινε στην Πορτογαλία λοιπόν. Εντάξει. Κοιτάξτε τι έγινε στην Πορτογαλία και πρέπει να ντραπούν οι Έλληνες πολιτικοί για την κατάντια τη δικιά τους και τον τρόπο με τον οποίο έχουν χειροπόδαρα δεμένη την ελληνική δικαιοσύνη. Και να θέλει να κάνει κάτι δικαιοσύνη δεν μπορεί. Νόμος περί ευθύνης υπουργών, ασυλία βουλευτών και τρέχα γύρευε. Λοιπόν, πάμε στα θέματα του πολέμου, των πολέμων μάλιστα, δεν είναι ένας πόλεμος, εμείς δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, συνεχίζονται οι μάχες, ο στρατός του Ισραήλ έχει μπει μέσα στην πόλη, μάλιστα λέει ότι αύριο μεθαύριο θα μπουν και στην καρδιά της πόλης. Υπάρχουν μάχες πάντως και απώλειες υπάρχουν. Η δήλωση της ημέρας είναι η συνέντευξη που έδωσε στο ABC νομίζω ο Νετανιάχου και μίλησε στην ουσία για μόνιμη κατοχή της Γάζας από τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό σημαίνει μόνιμη κατοχή. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά τα θέματα, θα δούμε και τα επιχειρησιακά όπως τα δίνει και η Ισραηλινή πλευρά και η Χαμάς, κυρίως η Ισραηλινή πλευρά. Λοιπόν, δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού σφίγγουν όλο και περισσότερο τον κλειό στη Γάζα. Οι βομβαρδισμοί δεν έχουν κοπάσει, ο στρατός του Ισραήλ έχει εισέλθει στη Γάζα, ο εκπρόσωπος του στρατού, αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, είπε ότι οι δυνάμεις κινούνται προς την καρδιά της πόλης, ενώ ο Ντάνελ Χαγιάρη, είναι ο ναύαρχος, ο υπεύθυνος, ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε την Κυριακή ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα έχουν χωρίσει τη Γάζα στα δύο, σε βόρεια και νότια. Απομόνωσαν δηλαδή την πόλη της Γάζας. Τώρα, είχαμε ρουκέτες σε μερικές πόλεις και οικισμούς του νοτιού Ισραήλ, στο Μιβδαχήμ, το Ταλμέι Ελιάχου, το Αμιός, το Σντένι Τζάν, το Ζοχάρ και το Οχάτ, όλοι αυτοί είναι οικισμοί κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Ο Νετανιάχου είπε, όσο δεν απελευθερώνονται οι όμεροι, δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Και δήλωσε ότι τη γενική ευθύνη για την ασφάλεια της λωρίδας της Γάζας θα την αναλάβει το Ισραήλ για μακροχρονικό διάστημα. Πάντως η Χαμάς λέει, εμείς δεν θα απελευθερώσουμε τους ομήρους όσο η Γάζα είναι υπό πολιορκία. Τώρα καταλαβαίνετε, ο καθένας λέει τα δικά του.
σε ένα βίντεο που δημοσίευσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, φαίνονται κάτοικοι της Γάζας να περνούν από διάδρομο εκένωσης από τον βορρά προς τον νότο. Χτύπησαν μία αντιαρματική δημιουργία της Χαμάς. Οι Ισραηλινοί εντοπίζουν εκεί στα ερείπια ομάδες της Χαμάς, καλούν αεροπορική υποστήριξη και τους χτυπάει αεροπορική υποστήριξη. Αμύωτες οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε και εξαπέλυσε πειρά κατά δεκάδων θέσεων της Χαμάς. Ομοίως και οι ναυτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν όπλα ακριβίας και χτυπούν από τη θάλασσα στόχους που εντοπίζονται από αυτούς που βρίσκονται μέσα στην πόλη. Τα στρατεύματα αναγνώρισαν μαχητές της Χαμάς που είχαν καταφύγει σε ένα κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Al-Quds, στη συνοικία Σεντζάγια, και οι οποίοι σύμφωνα με το στρατό σχεδίαζαν επίθεση κατά των Ισραηλινών χερσαίων δυνάμεων. Αεροπορική επίθεση είχε, λέει, και κρίξεις που φαίνεται ότι είχαν και πυρομαχικά εκεί. Τώρα, δίνουν οδηγίες για τα βόρεια, από το Λίβανο δηλαδή, επειδή υπάρχουν πιθανές επιθέσεις, οι κάτοικοι της Μετούλα, του Γιφτάχ, Κφάρ Γκυλάντι, Μισκάβ Αμ, Μανάρα, Μαλκία, Κφάλ Γιουβάλ, Μαργκάλιοτ και Ραμότ Ναφτάλι, ζήτησε ο στρατός να παραμείνουν σε προστατευμένες περιοχές μέχρι νεοτέρας. Απαγορεύεται η κυκλοφορία. Η Χαμάς από την πλευρά της δήλωσε ότι κατέστρεψε, χθες δήλωσε ότι κατέστρεψε 6 Μερκαβά, σήμερα ότι κατέστρεψε 12. Τώρα αναρωτιέμαι ξανά, πώς είναι δυνατόν RPG να καταστρέφει ένα άρμα που είναι τελευταίας γενιάς στο Μερκαβά? Πραγματικά, εκτός και αν το χτυπούν από πλάγια σε ειδικό μέρος που δεν έχει θωράκιση και εκεί το προκαλούν ζημιά, δεν ξέρω τι να πω. Γι' αυτό λέμε ότι ο πόλεμος σε κατοικημένους τόπους είναι ο πιο επικίνδυνος και το πιο δύσκολο είδος πολέμου. Μία φάλαγγα του Μαχμούτ Αμπάτ σήμερα δέχτηκε επίθεση, τραυματίστηκε ένας από την φρουρά του, πιθανότατα πρόκειται για επίθεση που έγινε από Παλαιστινιακή ομάδα που κατηγορεί τον Αμπάς ότι δεν βοηθάει αυτούς που βρίσκονται στη Γάζα. Ο Μουσά Εμπρού Μερζούκ, ανώτερος στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε ότι αν σταματήσουν οι επιθέσεις, εμείς θα παραδώσουμε και τον τελευταίο όμηρο στην Ερυθρά Ημισέλινο. Το Ισραήλ, μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, επειδή υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες, μόνο από την Ταϊλάνδη υπάρχουν 30.000 εργαζόμενοι σε διάφορες εργασίες. Πολλοί, λέει, έχουν αποχωρήσει και τώρα το Ισραήλ φρόντισε και φέρνει 10.000 καινούριους εργαζόμενους να καλύψει θέσεις εργασίας, τι αγροτικές και άλλες, από την Κεϊλάνη. Σας λέει τίποτα αυτό? Εσείς έχετε ακούσει τόσα χρόνια, έχουμε ακούσει όλοι μας να λένε Έλληνες πολιτικοί, δεν έχουμε αυτό, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, ενώ δεν μας λείπουν θέσεις εργασίας. Έχετε ακούσει ποτέ να πάει νοικοκυρεμένα ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ή δεν ξέρω εγώ ποιος, να πάει στην Μολδαβία, στην Ουκρανία ή σε ποια, στην Αιθιοπία και να πει εδώ με αυτές τις ειδικότητες θέλω 5.000 από εκεί, 4.000 από εκεί, 10.000 από εκεί, να δώσει εντολή στις πρεσβείες και σε συνεννόηση με τις τοπικές, με τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών, να αρχίσουν να έρχονται εδώ και με έναν νοικοκυρεμένο τρόπο να διοχετεύονται στην αγορά εργασίας. Το έχετε ακούσει αυτό? Εγώ κάτι άκουσα μόνο από την Αίγυπτο, αλλά δεν το είδα. Δεν το είδα. Εντάξει, το άφησαν χήμα για να δουλεύουν τα προξενία, να βγάζουν φράγκα διάφοροι, να δουλεύουν κάποιες στις πύλες εισόδου και να έχουμε αυτό το γενικό μπάχαλο. Άμα έχετε άλλη άποψη, γράψτε την. Λοιπόν, αυτά με το Ισραήλ και τη Χαμάς. Απλά να πω για τη δήλωση του Νετανιάχου. Εδώ υπάρχει το εξής, το στρατηγικό είναι το εξής, ότι το Ιράν κατόρθωσε όλα αυτά τα χρόνια, εκμεταλλευόμενο και τα σχέδια του Νετανιάχου που ήθελε να υπάρχει η Χαμάς
για να τορπιλίζει την πολιτική των δύο κρατών, τη λύση των δύο κρατών, δηλαδή της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους, διότι η Χαμάς ήθελε να εξαλείψει το Ισραηλινό κράτος και δεν συμβιβαζόταν με τη λύση των δύο κρατών, άρα την άφησε εκεί να υπάρχει γιατί τον βόλευε. Όμως αυτό στην ουσία εξυπηρετούσε και τα σχέδια του Ιράν, το οποίο ο Ιράν κατόρθωσε όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσει δύο ζωτικής σημασίας απειλές για την επιβίωση του Ισραήλ, στο βορρά και στο νότο. Το πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι απειλές το είδαμε στο δεύτερο πόλεμο στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινοί ιτήθηκαν και γύρισαν πίσω, δεν μπόρεσαν να τους νικήσουν και για να μην πέσουν στο βούρκο και δεν μπορούν να βγουν, σωστά πράττοντας γύρισαν πίσω. Η δεύτερη απόδειξη είναι 7η Οκτωβρίου. Μάλιστα την 7η Οκτωβρίου ήταν τόσο σφοδρή η επίθεση της Χαμάς και βάρβαρη, που αυτό οδήγησε, καταρχάς συντάραξε την Ισραηλινή κοινή γνώμη και πιστεύω ότι οδήγησε το μεγαλύτερο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού και του κράτους του Ισραήλ στην απόφαση να εξαλείψουν μια για πάντα τουλάχιστον μία από τις δύο απειλές. Αυτό φαίνεται και από την κυβέρνηση τεχνικής ενόησης που έγινε, γιατί μπήκε και ο Γκάντ μέσα. Εντάξει, δεν είναι η κεντροαριστερή, δεν είναι, αλλά διευρύνθηκε ο ιδεολογικός χώρος που καλύπτει η κυβέρνηση Νετανιάχου. Άρα, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να λένε οι Αμερικανοί, ό,τι και να λέει η διεθνής κοινή γνώμη, όσο περνάει ο καιρός, η διεθνής κοινή γνώμη στρέφεται εναντίον του Ισραήλ. Μάλιστα, βλέπω και πολλούς Εβραίους στις ΗΠΑ να στρέφονται εναντίον του Ισραήλ. Είδα φωτογραφίες με μπλούζες και την πεντάλφα εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Ό,τι και να γίνει, όσο και να εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση διάφοροι παράγοντες, θα πούμε παρακάτω, η εκτίμησή μου είναι ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει μέχρι τέλους να εξοντώσει τη Χαμάς και να εξαλείψει παντελώς την απειλή και να πάρει μέτρα για να μην εμφανιστεί ξανά. Αυτό απεικονίζεται στη δήλωση του Νετανιάχου που εξέπληξε πολλούς, κόντρα στη βούληση του Μπάιντεν και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που είπε πρόσεξε θα μπεις, πώς θα βγεις, και λέει πολύ απλά δεν θα βγω. Θα κρατήσουν εκεί λοιπόν ένα μοντέλο σαν αυτό στη Δυτική Όχθη, δηλαδή την ασφάλεια και την άμυνα της Γάζας θα την έχω εγώ και θα υπάρχει μια περιορισμένη αυτονομία, να δούμε ποιος θα κυβερνάει εκεί. Φυσικά στο βάθος της σκέψης και για τη Δυτική Όχθη και για τη Γάζα είναι η προσάρτηση αυτών των περιοχών για να γίνει κάποια στιγμή αυτές οι περιοχές κάποια στιγμή έδαφος του Ισραήλ. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, όσο μεγάλα δάχτυλα και να έχει κανείς. Παρεμπιπτόντως, όταν ήμουν μικρός, όταν στο χωριό μας είχαμε καμιά 6-7 κοπάδια γίδια, 600-700 γίδια πολλά, και αυτά, το μεγάλο πρόβλημα τότε, δεν υπήρχαν μηχανές, ήταν το άρμεγμα. Αυτοί που άρμεγαν είχαν κάτι δάχτυλα σαν τον καρπό μου, έτσι. Γιατί κάθε μέρα να αρμέγεις 300-400, τα δάχτυλά τους είχαν γίνει... Όσο χοντρά δάχτυλα και να έχεις λοιπόν, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι και η ουσία της δήλωσης Νετανιάχου. Επιπλέον, ο Νετανιάχου το κάνει αυτό γιατί θέλει, επειδή η ήττα της 7ης Οκτωβρίου έχει καταγραφεί στην συνείδηση των Ισραηλινών, θέλει λοιπόν να καταγάγει μία σημαντική νίκη, να ξεριζώσει τη Χαμάς, να εξαλείψει εντελώς την απειλή από τη Γάζα και να παρουσιαστεί, να είναι αυτό μία διαδικασία προσωπικής εξηλαίωσης για να μπορέσει να παραμείνει όρθιος πολιτικά την επόμενη μέρα. Αν θέλετε να αποφύγει και κανένα ειδικό δικαστήριο. Γιατί αν έφευγε τώρα θα κατέληγε σε ειδικό δικαστήριο. Θέλει να διασωθεί πολιτικά, αλλά να διασωθεί και από πιθανές δικαστικές περιπέτειες για το τι έγινε. Πάντως,
έχουν κυκλοφορήσει διάφορα. Εμείς σας τα είπαμε εδώ από την αρχή πώς παραπλάνησαν αυτά τα τελευταία δύο χρόνια η Χαμάς με την καθοδήγηση της μυστικής υπηρεσίας του Ιράν, πώς παραπλάνησαν, ψάξτε στα βίντεο να δείτε προηγουμένως, που είπα ότι δώσαν εντολή, είχαν εντοπίσει ποιοι είναι οι πιθανοί πράκτορες της Χαμάς και της Μοσάτ και της Σιμπέν και τους έδιναν άλλες πληροφορίες, είπε μην το συλλαμβάνετε, δίνετε τους άλλες πληροφορίες. Έκαναν το σχέδιο, οι συνεννοήσεις γινόταν μόνο διαζώσεις, ούτε τηλέφωνα ούτε γραπτά, σε πολύ λίγα άτομα. Είναι ένα ολόκληρο σχέδιο παραπλάνησης και τελικά πέτυχα την παραπλάνηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η συμπεριφορά Νετανιάχου, εξ όσων διαβάζουμε, απασχολεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης υπάρχει και μία άλλη ας πούμε πληροφορία, ότι η Χαμάς είχε προετοιμαστεί να χτυπήσει πριν από όταν είχαν κορυφωθεί οι διαδηλώσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, πριν από περίπου 2 μήνες και κάτι. Επειδή όμως τότε ήταν η διαδικασία της αποδέσμευσης, καταρχάς της ανταλλαγής εχμαλώτων, κρατουμένων, ΗΠΑ, Ιράν, και της αποδέσμευσης 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κεφάλια του Ιράν που τα κρατούσαν παγωμένα ΗΠΑ, είπε το Ιράν, φρένο, άσε πρώτα να απελευθερώσει τα λεφτά και μετά να το κάνεις. Απόδειξε ότι ήξερε, ή αν είναι αληθές αυτό το οποίο... Λοιπόν, αυτά για το Ισραήλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα Χεζμπολάχ και Ιράν. Λοιπόν, είδα μια φωτογραφία ο Αμπντουλαχιάν με τον ομόλογό του της Νότιας Αφρικής και ο οποίος δήλωσε ανακαλούμε τους διπλωμάτες μας από το Ισραήλ. Το είπα και πριν από λίγο ότι η εικόνα του Ισραήλ θα αμαυρωθεί. Και ένα μεγάλο μέρος της συμπάθειας του κόσμου προς τον εβραϊκό λαό, γιατί μιλώ για το ολοκαύτωμα και για το Ισραήλ, αυτό θα κατανολωθεί, θα σβήσει. Δεν τον νοιάζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει τον τρόπο, απετύχει τους εθνικούς στόχους, αυτούς που προανέφερα, και στη συνέχεια, επειδή έχει επιρροή σε ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε κυβερνήσεις, στο βάθος του χρόνου θα ξαναφτιάξει το πρόσωπό του. Πάντως τώρα, το γεγονός ότι η Νότιος Αφρική λέει αποσύρω την διπλωματική μου αντιπροσωπεία από το Ισραήλ, είναι ένα πλήγμα για το Ισραήλ. Είναι άλλο ένα πλήγμα. Ο Ραϊσί επισκέφτεται αύριο το Τατζικιστάν. Έχουμε πει εδώ ότι το Ιράν, τηρωμένων των αναλογιών, με τα προβλήματα που έχει, προβλήματα εσωτερικής σταθερότητας, δεν είναι μόνο το καθεστώς αυτό καθ' αυτό που είναι αντιδημοκρατικό, είναι ότι έχει 8-9 εκατομμύρια Αζέρους, έχει 8-9 εκατομμύρια Κούρδους, έχει Μπελούτσι, αυτοί που βρίσκονται, όχι η Μόνικα Μπελούτσι, όχι, είναι μια νοτιοανατολικά, είναι μια μεγάλη επαρχία, οι οποίοι και αυτοί έχουν τη δική τους ταυτότητα, έχει τέτοια προβλήματα, έχει οικονομικά προβλήματα, όμως παρόλα αυτά είναι μια υπερδύναμη στην περιοχή, μια περιφερειακή υπερδύναμη, όχι περιφερειακή δύναμη. Αλλά η δύναμη της δεν εκτείνεται μόνο προς δυσμάς, εκτείνεται και προς ανατολάς. Περίπου το 1/3 του Αφγανιστάν κατοικείται από ανθρώπους που μιλούν μία γλώσσα που ανήκει στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών, αλλά και το Τατζικιστάν στο σύνολό του μιλάει Πέρσικα. Φεύγει λοιπόν τώρα ο Ραϊσί και πάει στο Τατζικιστάν με πρωτεύουσα την Ντουσαμπέ. Παραλίγο εκεί να καταλήξουμε τότε με την περιπέτεια, αλλά... Λοιπόν, επισκέπτεται αύριο το Τατζικιστάν. Η κυβέρνηση του Τατζικιστάν πριν λίγους μήνες ενέκρινε την μετονομασία περίπου 3.500 γεωγραφικών τοποθεσιών στη χώρα και επαναφέροντας τα αρχαία, αρχικά περσικά τους ονόματα. Άρα όταν βλέπουμε
Ιράν, να σκεφτόμαστε. Ιράκ, Συρία, Λίβανο, Ιεμένη και μέσα στη Σαουδική Αραβία έχει Σιήτες. Απλά είναι πολύ στιγνό το καθεστώς και δεν μπορεί ακόμα να τους εκμεταλλευτεί. Και στο Μπαχρέιν έχει και στο Κατάρ και εκεί έχει τις επιρροές. Νομίζω το Μπαχρέιν είναι Σιήτες, νομίζω με βασιλιά Σουνίτη που ελέγχεται από τη Σαουδική Αραβία. Εν πάση περιπτώσει, επίσης υπάρχουν δεν είναι εθνότητες, είναι φυλές στον Κάφκασο και εθνότητες που η γλώσσα τους ανήκει στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών. Ακόμα και το Αζερμπαϊτζάν θεωρείται προέκταση του Ιράν. Οι Αζέροι είναι και αυτοί Σιήτες, δεν είναι Σουνίτες. Πήγε λοιπόν στο Ταζικιστάν. Τώρα, είδα ένα ολόκληρο άρθρο, νομίζω στο Bloomberg ή σε κάποιο στρατηγικό κέντρο στρατηγικών μελετών, για τους βαλιστικούς πυράβλους που έχει αναπτύξει το Ιράν, που έχει αναπτύξει η Ιεμένη. Τώρα λέει, οι Ιρακινές ομάδες αντίστασης, στο Ιράν δηλαδή, χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τον βαλιστικό πύραυλο Fateh 110, τον οποίον έχει στο προστάσιο της και η Χεζμπολάχ. Προσέξτε, αυτός είναι βαλιστικός πύραυλος και μπορεί φυσικά να αναχαιτιστεί από τους Patriot, αλλά πόσους Patriot έχουν οι Αμερικανοί στην περιοχή? Ενώ για αν χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν τις βάσεις, τέτοιους έχει και η Χεζμπολάχ, είπαμε. Πολίτικο. Ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των επιθέσεων των ομάδων αντίστασης, του Ιράν δηλαδή, ανήλθε σε 46 συνολικά. Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπού Ουμπέιντα, τις τελευταίες 48 ώρες στα πεδία των μαχών, οι μαχητές της Χαμάς κατέστρεψαν πλήρως ή εν μέρη 27 Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα, βομβάρδισαν τις δυνάμεις εισβολής με δεκάδες όλμους και συμμετείχαν σε άμεση συγκρούσεις με εχθρικές δυνάμεις, προκαλώντας τους επιβεβαιωμένες απώλειες, χωρίς να λέει όμως πόσους. Ο Ιρανός πρόεδρος Ιμπραήμ Ραϊσί, επιστρέφοντας από το Ταζικιστάν, θα επισκεφτεί τη Σαουδική Αραβία την Κυριακή για να συμμετάσχει στη συνάντηση κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, ο οποίος θα συσκεφτεί με αντικείμενο την Παλαιστίνη. Θα συναντηθεί και διμερώς με τον Μπιν Σαλμάν. Πάντως από αυτά που διαβάζω, η Σαουδική Αραβία δεν είναι ευχαριστημένη από αυτά που συμβαίνουν και από τον αναβαθμισμένο ρόλο του Ιράν. Παρότι τα ξαναβρήκαν, βλέπω ότι δεν συντάσσεται με το Ιράν. Παίρνει αποστάσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα. Α, έχουμε εδώ ένα θέμα, ναι. Εντάξει, πάμε. Ο Εχούν Μπάρακ έκανε δήλωση και είπε: «Το Ισραήλ έχει 2 έως 3 εβδομάδες για να ολοκληρώσει την επιχείρηση κατά της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Τέτοιες προθεσμίες υπαγόρευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούν Μπάρακ. Σημείωσε ότι η ρητορική των Αμερικανών αξιωματούχων αλλάζει, όλο και περισσότερες εκκλήσεις για ανθρωπιστική πάυση και φόβοι ότι η κατάσταση θα κλιμακωθεί σε μεγάλο καταστροφικό πόλεμο. Το παράθυρο ευκαιρίας κλείνει και είναι σαφές ότι η τριβή με τους Αμερικανούς για την επίθεση θα αυξηθεί», είπε ο Μπάρακ σε συνέντευξη του Πολίτικου. Δεν το πιστεύω. Δεν τον νοιάζει. Ακριβώς επειδή αυξάνονται από εκεί οι φωνές, βγήκε ο Νετανιάχου και έβαλε το πλαίσιο. Θέλετε, δεν θέλετε, εδώ θα προσαρμοστείτε όλοι και θα προσαρμοστούν. Η δυσαρέσκεια στη Δύση αυξάνεται, η υποστήριξη της εξασθενεί λόγω των κινδύνων κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε το Τελ Αβίβ να μην μπορεί να διεξάγει μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο Νετανιάχου συνεχίζει να εμένει στη γραμμή του ότι υποτίθεται ότι μόνο η συνέχιση των επιθέσεων είναι ο μόνος αποτελεσματικός μοχλός πίεσης της Χαμάς. Λοιπόν, τώρα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο. 3 οπλισμένα drones καταρρίφθηκαν σήμερα Τρίτη πάνω από το αεροδρόμιο της πόλης Αρμπίλ. Η Αρμπίλ είναι τα Αλεξανδρινά Άρβυλα στη Μεσοποταμία, δηλαδή στο σημερινό αυτόνομο Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράκ. Εκεί σταθμεύουν σε αυτό το αεροδρόμιο αμερικανικές και άλλες διεθνείς δυνάμεις.
Το σύστημα εράμινας εξουδετερώσε τα ντρόν. Δεν υπήρξαν ούτε θέματα ούτε ζημιές σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Αδιευκρίνιστο ποιος κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις. Η Μαρία Πεταγιώτησα κρύβεται. Το Ιράν κρύβεται και οι συνεργάτες τους. Είχαν προηγηθεί και άλλες επιθέσεις σε βάρος Αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ, τη Συρία, με φόντο τον πόλεμο το Ισραήλ στην Γάζα εναντίον της Χαμάς. Λοιπόν, αυτά και για τα... Πάμε τώρα στα διεθνή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάπου ψιλοξύπνησε αυτός τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σημείωσε ότι διαπράττονται σαφείς παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στη Γάζα και έκανε ξανά έκκληση για μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Οι χερσαίες επιχειρήσεις των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων και οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί πλήττουν αμάχους, νοσοκομεία, προσφυγικούς καταβλισμούς, τεμένοι, εκκλησίες και εγκαταστάσεις του ΟΗΕ συμπεριλαμβανομένων ακόμα και καταφυγίων. Κανείς δεν είναι ασφαλής, είπε ο Αντώνιο Κουτιέρες. Μάλιστα προειδοποίησε ότι η λωρίδα της Γάζας μετατρέπεται σε νεκροταφείο παιδιών. Ταυτόχρονα, οι Χαμάς και άλλοι μαχητές χρησιμοποιούν αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και συνεχίζουν να εκτοξεύουν ρουκέτες αδιακρίτως εναντίον του Ισραήλ. Ο Γκουτιέρες είπε ότι διαπράττονται σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και έκανε ξανά έκκληση για μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Στη Ράφα θα μεταβεί αύριο Τετάρτη ο Φόλκερ Τούρκ, ύπατος αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σήμερα βρίσκεται στο Κάιρο και την Πέμπτη θα βρεθεί στο Αμάν. Έκανε αναφορά στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είπε «Ήταν ένας ολόκληρος μήνας σφαγής, αδιάκοπου πόνου, αιματοχυσίας, καταστροφής, οργής και απελπισίας. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στη ρίζα αυτής της κλιμάκωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εξέβριση μιας διεξόδου από αυτή τη δίνη του πόνου». Μπορώ να σας πω κάτι, αυτά είναι λόγια. Λόγια τα έχουμε πει, το είπα και σήμερα το πρωί που βγήκα στο Open. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχει περιπλακεί τόσο πολύ το πράγμα εκεί που εάν δεν παρεύουν οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία και Κίνα, όχι να παρέμβουν, να συσκεφτούν στο χάρτη, να χαράξουν σύνορα τα οποία θα εξασφαλίζουν την επιβίωση του κράτους του Ισραήλ και την ασφάλειά του, αλλά και της Παλαιστίνης, βιώσιμα κράτη, και να καθίσουν κάτω στο πεδίο, να επιβάλλουν τη λύση και στους Ισραηλινούς και στους Παλαιστινίους και στους Άραβες και να είναι παρόντες να λειτουργήσει αυτή η λύση, εμείς θα πεθάνουμε, δεν ξέρω, θα πεθάνουν και τα παιδιά μας και εκείνοι ακόμα και κάτω θα σκοτώνονται. Και είναι κρίμα και για τους μεν και για τους δε να σκοτώνονται και να μην υπάρχει ειρήνη. Την ειρήνη μπορούν να τη φέρουν μόνο οι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Αλλιώς λόγια, λόγια, λόγια. Ο Ζελένσκι σήμερα ήταν να επισκεφθεί το Τελ Αβίβ, το Ισραήλ. Ματαιώνεται η σημερινή επίσκεψη του Πρόεδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ισραήλ. Η είδηση για την άφιξή του διέρευσε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αποτέλεσμα την αναβολή, αναφέρουν οι Times of Israel. Οι Ισραηλινές διπλωματικές πηγές λένε ότι εξακολουθεί να αναμένεται να πραγματοποιήσει το ταξίδι, αλλά δεν υπάρχει ημερομηνία σε αυτό το στάδιο, δεν έχει καθοριστεί. Αν ο πρόεδρος Ζελένσκι έρθει, θα γίνει δεκτός με ανοιχτές αγκάλες, δήλωσε την Κυριακή Ισραηλινός αξιωματούχος. Λοιπόν, άρα δεν πάει κι αυτός. Τώρα, έχουμε ο Μπλίνκεν, ο οποίος όντως κουράστηκε αυτό το διάστημα, έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο υπουργός εξωτερικών που αυτή τη στιγμή έχει πάρει στις πλάτες του, άσχετα με το αποτέλεσμα και το τι στόχους έχουν, όλη την υπόθεση στη Μέση Ανατολή. Ήρθε στη Μέση Ανατολή, πήγε στην Αμερική, ξαναγύρισε στη Μέση Ανατολή, έκανε όλα αυτά τα ταξίδια και τώρα βρίσκεται στην Ιαπωνία, όπου έχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των G7, των 7 προσιωτέρων χωρών, στην Ιαπωνία, έτσι. Εκεί προσπαθούν να βρουν λύση, δεν υπάρχει κοινό μέτωπο στους 7,
για τη Γάζα. Οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν πιο πολλά με τα ανθρωπιστικά και με την κατάπαυση του πυρός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιμένουν ότι η κατάπαυση του πυρός θα ωφελήσει τη Γάζα και θα επιτείνει τον πόλεμο και εκεί παλεύουν να βρουν μια άκρη. Όσον αφορά το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Γαλλία πρώτα, η Γερμανία, θα συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε μια σειρά ανθρωπιστικών παύσεων ώστε να αμβλύνουμε τα δεινά του πληθυσμού της Γάζας, είπε χθες η Μπέρμποκ. Το γαλλικό IPEX υπενθύμισε την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη μιας περιφερειακής σύγκρουσης και να αξιολογηθεί η σημασία του καθορισμού ενός πολιτικού ορίζοντα στην προοπτική των δύο κρατών. Θα σας πω τώρα, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από το Ισραήλ την πιθανότητα τακτικού χαρακτήρα παύσεων. Ο Νετανιάχου είπε για το θέμα: όσο είναι πρακτικό θα γίνονται μικρές παύσεις. Μια ώρα εδώ, μια ώρα εκεί. Τα είχαμε και παλιότερα. Θα ελέγξουμε τις συνθήκες για πρόσθετες παύσεις για να επιτρέψουμε να έρθουν ανθρωπιστικά αγαθά ή να φύγουν οι όμηροι μας μεμονωμένοι όμηροι. Και είπε ο Μπλίνκεν ότι εργαζόμαστε πολύ επιθετικά για να λυθούν τα ανθρωπιστικά προβλήματα. Λοιπόν, σας προτείνω να διαβάσετε ένα άρθρο των New York Times, το οποίο υπογράφει η Χάνα Νότε. Ναι, η οποία είναι διευθύντρια του Eurasia Non-Proliferation Program στο Κέντρο Μελετών Μη Διάδοσης του James Martin στο Monterey της Καλιφόρνια. Λοιπόν, το άρθρο λέει «Ο Πούτιν παίρνει τελικά αυτό που θέλει». Είναι ένα καταπληκτικό άρθρο. Περιγράφει, ακτινογραφία κάνει την πολιτική της Ρωσίας στην κρίση της Γάζας. Λέει πάντως τι και πώς, τι δεν μπλέκεται, γιατί δεν εμπλέκεται, ότι δεν μπορεί να ασκήσει, δεν έχει αντικειμενικά τις δυνατότητες να ασκήσει ουσιαστική επιρροή ούτε στον Νετανιάχου ούτε στη Χαμάς για να παίξει ρόλο, αλλά και να το είχε μένει στην άκρη πίσω. Γιατί ό,τι και να γίνει, όσο πιο πολύ εμπλέκεται η Αμερική, τόσο πιο πολλά κερδίζει. Γιατί? Γιατί συσφυρώνει το παγκόσμιος νότος και όλοι όσοι είναι δυσαρεστημένοι με τη Δύση, με αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα, επειδή η Ρωσία τα φορτώνει στην Αμερική και στη Δύση, στα πολιτικά λάθη δεκαετιών, η δυσαρέσκεια έναντι της Δύσης και των ΗΠΑ αυξάνεται και κερδίζει η Ρωσία, που ήταν στριμωγμένη τους πρώτους μήνες του πολέμου. Όσο περνάει ο καιρός, συσπυρώνει τον παγκόσμιο νότο και δυσαρεστημένες χώρες απέναντι στη Δύση και κερδίζει. Τώρα, παρά την περιορισμένη επιρροή της στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία αναδεικνύεται ο μεγάλος κερδισμένος του πολέμου. Με μηδαμενή προσπάθεια, με μηδενική θα έλεγα, η Μόσχα καρπώνεται ωφέλη από το περιφερειακό χάος που απειλεί τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους με καταστροφή και ερημοποίηση. Η παράταση της σύραξης, μάλιστα, αναμένει να τις αναφέρει ωφέλη σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η επιχείρηση, ο πόλεμος που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας. Όσο παρατείνεται ο πόλεμος στο Ισραήλ Χαμάς, τόσο ωφελείται στο μέτωπο η Ρωσία στα μέτωπα της Ουκρανίας. Το γιατί είναι προφανές, θα το δείτε και παρακάτω, όσο η προσοχή στρέφεται στο Ισραήλ, ήδη βλέπω ότι υπάρχουν σοβαρότητα προβλήματα στην Ουκρανία και επιχειρησιακά και πολιτικά. Μάλιστα χθες ο Ζελένσκι είπε «Δώστε μας λεφτά και θα σας αποπληρώσουμε με το τέλος του πολέμου». Φαίνεται ότι οι ανάγκες και τα προβλήματα είναι τεράστια που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Άρα το πρώτο κέρδος. Λοιπόν, το δεύτερο κέρδος είναι τα σχέδια της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή. Όσο αποδυναμώνονται οι παίκτες εκεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τόσο ισχυροποιείται η Ρωσία και στην Συρία και στο Λίβανο, ασκεί επιρροή στο Λίβανο και στη Λιβύη και στην Αίγυπτο και στη Σαουδική Αραβία
Σαουδική Αραβία έχει και κάποια σχέδια για πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και στην παραγωγή πυρηνικών όπλων σε συνεργασία με τη Ρωσία. Άρα το πρώτο είναι τα σχέδια της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία ωφελείται, το δεύτερο είναι τα σχέδια της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή και το τρίτο είναι η παγκόσμια πολιτική ρητορική κατά της Δύσης. Αυτό το έχουμε δει, δεν χάνουν ευκαιρία να τα ρίχνουν στη Δύση και με τις αποικίες, τους αποικιοκρατία, όλα αυτά, με τους BRICS, να κατηγορούν τη Δύση. Τώρα λοιπόν είναι ευκαιρία με αυτόν τον πόλεμο εκμεταλλεύονται τις απώλειες των αμάχων, των παιδιών κτλ. Και αντί να τα ρίχνουν στο Ισραήλ, πιο πολύ τα ρίχνουν στη Δύση. Αυτό λέει. Είναι ένα σοβαρό άρθρο. Τώρα είναι μεγάλο, δεν χρειάζεται να τρώγαμε όλη την τέτοια, να το διαβάσετε πάντως. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι Ρωσία-Ουκρανία. Δεν γίνονται, καμία δήλωση δεν γίνεται στην τύχη. Μπορεί να έχουν τα προβλήματά τους οι Ουκρανοί, μπορεί να έχουν τα πολιτικά τους αδιέξοδα, τα επιχειρησιακά τους αδιέξοδα στην αντιπίθεση, αλλά κάνουν κάποιες δηλώσεις όπως η προχθεσινή του Κουλέμπα, ο οποίος είπε, κοιτάξτε, μπορεί να στην αντιπίθεση να μην τα πετύχουμε, αλλά θα πετύχουμε άλλους στόχους το χειμώνα. Ποιος ήταν ο στόχος που πέτυχαν? Στα Σουχόι 24 που διαθέτει η Ουκρανική πολεμική αεροπορία, τα έχουν κάνει τις απαραίτητες μετατροπές για να μπορούν να φέρουν τους πυράβλους είτε Storm Shadow είτε Scalp, τους οποίους τους έχει προμηθεύσει η Αγγλία και η Γαλλία αντιστοίχως, τους έχουν προμηθεύσει στην Ουκρανία, έχουν και τους τεχνικούς τους εκεί, τους βάζουν πάνω. Προχθές λοιπόν σηκώθηκε ένα Σουχόι 24, εκτόξευσε πύραυλο στο Κέρτς, όπως το είπαμε και χθες, και έχουμε λεπτομέρειες τι χτυπήθηκε εκεί. Μεγάλη επιτυχία των Ουκρανών. Λοιπόν, το Σάββατο βομβαρδιστικά Σουχόι 24 της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας εκτόξευσαν τουλάχιστον 3 πυράβλους Storm Shadow ή Scalp εναντίον της κορβέτας Ascold του ρωσικού στόλου του Ευξήνου Πόντου που βρισκόταν στο ναυπηγείο του Κέρτς. Είπαμε, το Κέρτς είναι το αρχαίο Παντικάπεος, τον Κυμμέριο Βόσπορο, εκεί που είναι το στενό για να περάσεις στην Αζωφική θάλασσα, στη μεότητα λίμνη της αρχαιότητας. Η Ουκρανική κυβέρνηση έδωσε εικόνες στη δημοσιότητα που δείχνουν ότι οι πύραυλοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο Ασκόλτ, το οποίο είναι ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία του στόλου του Ευξήνου Πόντου. Επιβεβαιώνουμε, δήλωσε το Κίεβο, ότι το ρωσικό Ασκόλτ, το νεότερο πλοίο κλάσης Καρακούρτ με τεχνολογία stealth, υπέστη ζημιές από το πλήγμα, με το πυραυλικό πλήγμα. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας, σχολίασε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνοδευόταν από μία φωτογραφία ενός πυράβλου Scalp. Το Ασκόλτ είναι το πιο πρόσφατο θύμα των Ουκρανικών βομβαρδιστικών. Στις 13 Σεπτεμβρίου, ουκρανικό πυραυλικό χτύπημα στο λιμάνι της Σεβαστούπολης προκάλεσε ζημιά σε ένα ρωσικό υποβρύχιο και σε ένα αποβατικό. Αυτούς τους 22 μήνες, οι Ρώσοι έχουν σοβαρές απώλειες στο ναυτικό τους. Έχουν χάσει ένα καταδρομικό, 3 αμφίβια πλοία, ένα υποβρύχιο, ένα πλοίο εφοδιασμού, αρκετά περιπολικά και αποβατικά σκάφη και τώρα το Ασκόλτ. Η δύναμη πυρός που έμεινε πλέον είναι μειωμένη, αποδυναμωμένη. 12 φρεγάτες, κορβέτες και περιπολικά πλοία από τον άλλοτε ισχυρό στόλο του Ευξήνου Πόντου. Και αυτά γίνονται όλο και πιο προσεκτικά, κινούνται σε λιμάνια ανατολικά για να αποφύγουν ρουκέτες, μία πανδρομένα σκάφη και ακόμα και σαμποτέρ. Οι πύραυλοι κρούζ του Κιέβου μπορεί να είναι η πιο επικίνδυνη απειλή. Οι πύραυλοι βάρους 2.900 λιβρών με εμβέλεια 155 μιλίων διαθέτουν κεφαλές τάντεμ που μπορούν να ανατινάξουν πολεμικά πλοία εκ των έσω, δηλαδή εκρήγονται μέσα.
Το ΚΕΡΣ, το Παντικάπιον, βρίσκεται εντός της εμβέλειας των Storm Shadows και των Scalps που εκτοξεύονται από την νότια Ουκρανία. Μεγάλο θέμα. Τα έχουμε πει αυτά, ότι αυτά τα οπλικά συστήματα τα νέα θα αναβαθμίσουν τις δυνατότητες, θα ενισχύσουν τις δυνατότητες. Τώρα, από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι συνολικά 17 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατευθύνθηκαν σε στόχους στην Κρυμαία και στον Εύξεινο Πόντο, αναχαιτίστηκαν ή καταστράφηκαν από τα συστήματα ρωσικής αντιεροπορικής άμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου, γνωστοποίησε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Όπως διευκρίνησε το Υπουργείο μέσω Telegram, 9 από τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα καταστράφηκαν από συστοιχίες αντιεροπορικών όπλων και τα άλλα 8 με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικού πολέμου. Αυτά. Τώρα, ο Ζελένσκι, ο οποίος είπαμε αντιμετωπίζει πολιτικά προβλήματα αλλά και προβλήματα στήριξης από τον κόσμο, βάζει τέλος στην σεναριολογία για εκλογές που είχαν προγραμματιστεί το 2024. Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι ώρα για εκλογές. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι είναι η ώρα για τη μάχη, για την άμυνα, από την οποία εξαρτάται η τύχη του κράτους και του λαού και όχι για φάρσα που μόνο η Ρωσία περιμένει να κάνει η Ουκρανία. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για εκλογές, δήλωσε χθες στην καθημερινή του ομιλία. Πρέπει να ενωθούμε, να μην διχαζόμαστε, να μην αναλωνόμαστε σε έρηδες ή άλλες προτεραιότητες. Εάν η Ρωσία δεν είχε εισβάλει τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία, οι βουλευτικές εκλογές θα έπρεπε να είχαν διαταχθεί στην Ουκρανία φέτος τον Οκτώβριο και οι προεδρικές το Μάρτιο του 2024. Δεν υπάρχει χώρος για αντιπαραθέσεις. Όλοι καταλαβαίνουν ότι σήμερα, σε καιρό πολέμου, καθώς οι προκλήσεις είναι πολλές, είναι απολύτως ανεύθυνο να θέτουμε ζήτημα εκλογών στην κοινωνία ελαφρά την καρδία. Ο Ουκρανός πρόεδρος μελετά και ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά, δήλωσε την Παρασκευή ο Κουλέμπα, το είχαμε πει εδώ, αναφερόμενος στις εκλογές. Τώρα, είχαμε ένα δυστύχημα. Ο βοηθός του αρχηγού ΓΕΘΑ του Ζαλούζνη, ένας σταγματάρχης, την ημέρα του γενοθλίου του άνοιγε τα δώρα, ανοίγοντας ένα κουτί που υποτίθεται ότι είχε μέσα ποτό, είχε μια χειροβοβίδα, τώρα λέει την πήρε το παιδί του, τράβηξε την ασφάλεια, σκοτώθηκε ο ταγματάρχης, τραυματίστηκε το παιδί του, γίνεται προανάκριση για το θέμα. Πάντως ο Ζαλούζνη θεωρείται ο πολιτικός αντίπολος του Ζελένσκι στις εκλογές, αν γίνουν εκλογές. Και εκεί κάτι μπορεί να παίζει. Λοιπόν, Washington Post. Οι υποστηρικτές της Ουκρανίας θα πρέπει να ξανασκεφτούν τις θεωρίες τους περί νίκης. Οι ΗΠΑ έχασαν τον πόλεμο αντιπροσώπων στην Ουκρανία. Συνεχίσαμε να λέμε στους αναγνώστες μας τις επιτυχίες μας για 1,5 χρόνο. Κάνει αυτοκριτική τώρα. Πώς μπορώ να γράψω ότι τώρα καταραίωμαι στην Ουκρανία χωρίς να αναφέρω τι πραγματικά συνέβη, σημειώνει ο αρθρογράφος. Είναι προφανές ότι η ιδέα συνεχίζει να διαδίδεται στο δυτικό κοινό σχετικά με το γιατί χάθηκε ο πόλεμος στην Ουκρανία και γιατί αυτή η περιπέτεια πρέπει να εγκαταληφθεί. Θέλουν να καλέσουν κάποιο είδος εκεχηρίας πριν συμβεί μια μεγάλη αποφασιστική ήττα. Washington Post. Πάλι στην ίδια εφημερίδα. Αμερικανοί και Ουκρανοί αλληλοκατηγορούνται για τις αποτυχίες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Στην πρώτη γραμμή. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι γκρινιάζουν ιδιωτικά ότι τα Ουκρανικά στρατεύματα δεν έχουν κάνει καλή δουλειά στην εκτέλεση μιας επίθεσης συνδυασμένων όπλων τύπου ΝΑΤΟ, είπε ο αρθρογράφος της εφημερίδας Max Boot. Εν τω μεταξύ, το καθεστώς του Κιέβου σημείωσε ότι η Δύση δεν τους έδωσε αρκετά όπλα για να διαπεράσουν τις ρωσικές οχυρώσεις και ότι πολλά από τα όπλα που έχουν λάβει δεν είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρέι Γέρμακ, έχει επικρίνει τη Δύση για κόπωση από τον πόλεμο. Σε ένα σχόλιο για το Πολίτικο, έχει υποσχεθεί στον κόσμο προβλήματα αν κάποιος σταματούσε να υποστηρίζει το καθεστώς του Κιέβου από κούραση. Νωρίτερα, σε συνομιλία με Ρώσους Φαρσέρ, Βοβάν και Λέξους, η Τζόρτζια Μελόνι, η Ιταλία δε Πρωθυπουργός,
παραδέχθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξαντληθεί από τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Σύμφωνα με αυτήν, οι δυτικές χώρες σύντομα θα αρχίσουν να αναζητούν μία διέξοδο που θα ταιριάζει τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία. Αυτό είναι το καζάν-καζάν του Ερντογάν, win-win. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι τα συστήματα αεροάμυνας κατέριψαν δύο αεροσκάφη της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ένα Σουχόι 27 και ένα Μινκ 29. Μια σημαντική είδηση. Ο Υφυπουργός Άμυνας της Ρωσίας συναντήθηκε με τον αναπληρωτή αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν. Προσέξτε, σε μια στιγμή που το Ιράν δέχεται ευθέως απειλές, θυμάστε τι είπε ο Τζέιμς Σταυρίδης. Δημήτρης, όχι Γιάννης, έκανα λάθος της. Τι έκανε ο Τζέιμς Σταυρίδης, τι είπε. Στην ουσία τον κατάλογο των στόχων. Είπε στους Ιρανούς, υπάρχουν και εχέφρονες άνθρωποι εκεί πέρα, δεν νομίζω να κάνουν τη βλακεία. Πάντως τώρα ο Υφυπουργός Άμυνας της Ρωσίας συναντιέται με τον υπαρχηγό ΓΕΘΑ του Ιράν. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα διμερούς στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας, ανταλλάχθηκαν απόψεις και θέματα περιφερειακής ασφάλειας και διεθνούς κατάστασης. Τα μέρη τόνισαν τη δυναμική και θετική εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ιράν στον αμυντικό τομέα, τη δέσμευση για υλοποίηση ολόκληρου του φάσματος των προγραμματισμένων διμερών εκδηλώσεων και την εμβάθυνση του διαλόγου. Το Ιράν και η Ρωσία σταδιακά γίνονται στρατηγικοί εταίροι. Τουρκία. Επισκέφθηκε την Άγκυρα ο Σεργέι Αλένικ. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Λευκορωσίας. Η Λευκορωσία είναι ο πιο στενός σύμμαχος της Ρωσίας. Και πάει στην Άγκυρα. Όπως λέμε για τα λάχανα κάτι. Λοιπόν, εκεί έγιναν συζητήσεις και φυσικά πήγαν και στο θέμα της Ουκρανίας. Σας θυμίζω την δήλωση που έκανε προχθές ο Λευκορώσος πρόεδρος ο Λουκασέγκο και είπε εδώ είναι, υπάρχει αδιέξοδο και για τη Ρωσία και για την Ουκρανία. Όπου υπάρχει αδιέξοδο, αφού και στους δυο έχετε αδιέξοδο, βρείτε τα. Μπορεί να ήρθε για αυτό το λόγο ο τύπος, γιατί κοιτάξτε τι λένε. Ο Σεργέι Αλέινικ ανέφερε σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί στη βάση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την εγκαθίδρυση της ειρήνης. Δηλαδή η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις εάν τα μέρη στον πόλεμο της Ουκρανίας έχουν τη βούληση να διαπραγματευτούν. Είπε ο Φιντάν στον Σεργέι Αλέινικ, ο οποίος είπε ότι πρέπει να τελειώνουμε στην Ουκρανία. Πάντως συζήτησαν και για το θέμα της Γάζας. Εκεί ο Φιντάν τα ξαναέχωσε στους Αμερικανούς. Η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλή μπροστά στις διώξεις και τις θηριωδίες που διαπράττονται. Η Τουρκία καταβάλει εντατικές προσπάθειες για εξασφάλιση πλήρους κατάπαυσης του πυρός, το συντομότερο δυνατό και την απρόσκοπτη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τώρα, τι άλλο. Η τουρκική εθνοσυνέλευση έχει κηλικείο, εστιατόρο κτλ. Απαγόρευσε την πώληση Ισραηλινών προϊόντων. Coca-Cola, Nestlé, επειδή πιθανόν είναι εβραϊκών συμφερόντων, δεν ξέρω. Αυτά λέει δεν θα τα δείτε μέσα στο... Υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Κόβεις το πετρέλαιο από το Τζέιχαν και δεν έχουν τα αεροπλάνα του Ισραήλ που βομβαρδίζουν τους Παλαιστίνιους. Γιατί δεν το κάνεις. Αυτά όλα είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Πάντως, από τις 7 Οκτωβρίου και εντεύθεν, έχουν μειωθεί 50% οι εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, τέτοιο εμπάργο σε Ισραηλινά προϊόντα και εβραϊκά νομίζω ότι έχει και η Τούρχα Βαγιολαρέ, οι τουρκικές αερογραμμές δηλαδή. Πουθενά δεν θα δείτε τίποτα που να προέρχεται από εκεί. Τι σας θυμίζει αυτό. Λοιπόν, πάμε πάλι ο Φιντάν. Παρασκήνιο από τη συνάντηση Φιντάν με Μπλίνκεν. Ο Φιντάν διαμαρτυρήθηκε στον Μπλίνκεν για τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον μας φέρνει όλους σε δύσκολη θέση. Αυτά έγραψε η Χουριέτ επιγαλούμενη όχι διπλωματικές, κυβερνητικές πηγές.
υπενθυμίζοντας ότι όλοι οι λαοί του κόσμου, ειδικά οι λαοί της περιοχής, από το Παρίσι μέχρι το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον, μίλησαν ενάντια στη σφαγή που βλέπουν, είπε ο Φιντάν στον Μπλίνκεν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλάπτουν την εικόνα τους τόσο στην περιοχή όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενδιαφέρεται για την εικόνα της Αμερικής, δεν βλέπει για τα μούτρα του. Η περιοχή κατακλείζεται από οργή. Τους φέρνετε όλους σε δύσκολη θέση. Βάζετε επίσης και τη δική σας εικόνα σε μπελάδες, επειδή θεωρείστε προστάτες των εγκλημάτων που διαπράττει το Ισραήλ. Φαίνεται να είπε, σύμφωνα με τη Χουριέτ, ο Φιντάν τον συμβούλευσε. Σύμφωνα με τη Χουριέτ, ο Φιντάν και η τουρκική αντιπροσωπεία μίλησαν ανοιχτά για τους θανάτους αμάχων και παιδιών στη Γάζα, την καταστροφή υποδομών από το Ισραήλ και το γεγονός ότι ο Ισραηλινός στρατός διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ωστόσο, λόγω της ήθελε ο Μπλίνκεν λέει να ξανάρθω, αλλά είχαμε έντονη κινητικότητα. Αυτά που είπε ο τέτοιος, που είπε ο Φιντάν, ο Μπλίνκεν γύρισε να του πει του Φιντάν, καλά τα λες, αλλά και εσύ κάνεις εθνοκάθαρση στο Αφρίν. Δεν μπορώ να σας πω τώρα τι βλέπω κάθε μέρα, τι κάνω στο Αφρίν, κάθε μέρα. Με υποχρεωτικά την τουρκική γλώσσα γίνεται εκτουρκισμός μιας περιοχής σε ξένη χώρα, έτσι, που μέχρι την εισβολή, την επιχείρηση κλάδος ελαιάς, κατοικούνταν 95% από Κούρδους. 600.000 εκτόπισαν από εκείνη επιχείρηση εθνοκάθαρσης. Και έχουν αυτά τα θρασίμια, το θράσος, να κατηγορούν άλλους. Αυτοί οι αρχιεγκληματίες με 3 γενοκτονίες στην πλάτη και 4 εν εξελίξη. Ελάτε, αγκαλιάστε τους πάλι τώρα εσείς στη Θεσσαλονίκη και θα φάτε καλά. Αγκαλιάστε τους και θα φάτε καλά. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μία συμφωνία, λέει, πάμε στο επόμενο θέμα, τελευταίο θέμα είναι αυτό. Ο Ράμα με τη Μελώνη έκανε μια συμφωνία να στις πόλεις που βρίσκονται βορειοδυτικές παραθαλάσσιες αλβανικές πόλεις, Λέζια και Σενγκίνη, θα κάνουν 2 μεγάλους καταβλισμούς 36.000 ανθρώπων, όπου θα μεταφέρουν μετανάστες αλλοδαπούς που εισέρχονται παράνομα στην Ιταλία και δεν ξέρετε τι θα τους κάνει, θα τους μεταφέρουν εκεί. Δηλαδή ο Ράμα δέχθηκε προφανώς έναντι ανταλλάγματος και πάνω από το τραπέζι και κάτω για να πάρει 36.000 ανθρώπους στη χώρα του. Και υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις γενικώς. Τώρα, είδα σήμερα το πρωί και τον Παντελή Βαλασόπουλο από τη Γερμανία με μελανά χρώματα να περιγράφει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Γερμανία. Δεν ξέρω πόσες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες σε πολλές πόλεις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Μάλιστα κάποιες σε 3 πόλεις, στο Αμβούργο, στο Βερολίνο και στο Έσεν, έκαναν μία οργάνωση, έκανε διαδηλώσεις για την επιβολή της Σαρία, του Χαλιφάτου, λέει, να ξαναφέρουμε το Χαλιφάτο. Προβληματίζεται η Γερμανία. Ξύπνησαν οι Γερμανοί. Ξύπνησαν και διάφοροι τώρα που ανησυχούν. Όταν λοιπόν εμείς γράψαμε με τον Πικραμένο πριν από 1,5 χρόνο το βιβλίο «Μιτ στη φωλιά του τουρκικού παρακράτους» και περιγράφουμε με ακρίβεια τι συμβαίνει στη Γερμανία, και για να μην κουράζονται οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, μεταφράσαμε αυτό το βιβλίο και στα γαλλικά και στα γερμανικά. Αφού τα λέγαμε μέσα ότι η Τουρκία σας υπονομεύει ότι όσο περνάει ο καιρός και αν άρετε και τη βίζα που πάνε να το κάνουν και εδώ οι δικοί μας, οι έξυπνοι, οι πανέξυπνοι, και μπουν κάμια δεκαριά εκατομμύρια Τούρκοι στη Γερμανία, θα πάψει να υπάρχει Γερμανία. Τώρα το κατάλαβαν και τώρα λέει θα πάρουμε μέτρα. Ξέρετε τι μου λένε φίλοι μου στη Γερμανία, από την Τουρκία. Πάνω από 1 εκατομμύριο υπάρχουν ακατάγραφοι στη Γερμανία που ζουν, Τούρκοι πολίτες. Πάνω από 1 εκατομμύριο. Δεν είναι μόνο τα 3 εκατομμύρια που είναι καταγεγραμμένοι. Άλλο πάνω από 1 εκατομμύριο είναι εδώ θεκήθε. Έτσι. Και μου εξήγησαν και το σχέδιο του Σοηλού, πώς, τι σχέδια έχει ο Σοηλού
να διώξει τους Κούρδους από τα χωριά τους, τους μεταφέρει στη Βοσνία και στη Σερβία και από εκεί πηγαίνουν για να φύγουν οι Κούρδοι, να μειωθεί το ποσοστό τους στην Τουρκία. Λοιπόν, ξύπνησε λοιπόν η Γερμανία και τι λέει, θα μειώσουμε τα επιδόματα, θα αυξήσουμε τους ελέγχους στα σύνορα και θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες για απελάσεις. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στον πραγματικό κόσμο. Όταν τα λέγαμε τόσα χρόνια, φάγαμε λάσπη και από τους εδώ, τους εντόπιους, και από... λάσπη, όταν λέγαμε το προφανές που βλέπαμε μπροστά μας, ότι αυτό κάποια στιγμή θα εξελιχθεί σε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας και για την Ελλάδα, ξυπνήσαν όταν είδαν να ανεβάζει ο Παλαιστίνιος τη σημαία. Παρεμπιπτόντως δεν κατέβασε την ελληνική σημαία, να είμαστε δίκαιοι. Ανέβασε τη δικιά του. Μπροστά στο, τον συνέλαβαν. Γιατί ορισμένοι μου λένε, γιατί δεν τον αδεικνύουν. Τον αδεικνύουν, αφού ήξερα ότι θα τον πιάσουν. Συνελήφθη, θα πληρώσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς ακόμα δεν έχουμε, αλλά πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Όσο έχει ανοίξει τα σύνορά σου, όσο κοιμούνται όρθιοι και όσο έχει δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός, όχι, θα τους αφήνετε να περνάνε γιατί δεν αντέχω άλλο θάνατο μετά από αυτό που συνέβη στην Πύλο, για να διαφυλάξει τη θέση του έναντι αυτής της, μην πω τώρα, μην τη χαρακτηρίσω, τη Σουηδής και τι του λένε από τις Βρυξέλλες, να είναι καλό παιδί στις Βρυξέλλες, άφησε τα σύνορα ανοιχτά και μπαίνουν, μπάτε σκύλια, λέστε και αριστικά μην δίνετε. Λοιπόν, ψάξτε και βρείτε άρθρα για το τι γίνεται στη Γερμανία. Λοιπόν, έχει και το Deutsche Welle ένα άρθρο σήμερα. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.